Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την πρόσκληση. Εκπροσωπώ μια κίνηση πολιτών. Εκπροσωπώ μια κίνηση πολιτών που λέγεται Παρατηρητήριο Πειραϊκής. Έχουμε αρκετή δράση σε σχέση με πάρα πολλά πράγματα, αλλά το βασικό είναι η ατμοσφαιρική ρήπανση στην περιοχή του Πειραιά. Πραγματικά εδώ ήθελα κάποια εισαγωγικά, δηλαδή όπως ξέρετε όλοι πολλές μελέτες έχουν αποδείξει την επικινδυνότητα της έκθεσης του πληθυσμού στην ατμοσφαιρική ρήπανση. Ήδη ας πούμε για την Ελλάδα υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες που λέγεται ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση ευθύνεται για το θάνατο 11.000 και συμπολιτών μας. Η Ελλάδα είναι πέμπτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πρόωρους θανάτους από αιρούμενα σωματίδια. Η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση στους πρόωρους θανάτους λόγω των οξειδίων του αζότου. Η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μαζί με την Ιταλία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με πρόωρους θανάτους από το όζον. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά και για το θέμα της νοσηρότητας, δηλαδή μπορεί να μην πεθάνει κανείς, αλλά να ζει με ένα νόσημα όπως είναι ο διαβήτης κτλ. Είναι τρίτη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με το ζαχαρόδι διαβήτη όσον αφορά την νοσηρότητα. Αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Ελλάδα ήδη καταδικάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με υπερβάσεις για τα οξύδια του αζότου και για τα αιρούμενα σωματίδια στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή η περιφέρεια δεν έχει ούτε μία μελέτη. Η τελευταία ήταν, όπως αναφέρθηκε πριν, το 2019, η οποία νομίζω δεν έχει παραλυφθεί καν και από την περιφέρεια. Δεν την έχετε παραλάβει και είναι η μελέτη που ακούστηκε του αστεροσκοπίου που αναδεικνύει αυτά τα προβλήματα, όπως επίσης και το βενζόλιο που ακούστηκε, να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία, με τιμές πάνω. Όταν το όριο είναι 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, να φτάνουμε τις 300 μικρογραμμάρια. Λοιπόν, άρα η κατάσταση είναι σοβαρή και δεν φαίνεται να γίνεται κάτι σε σχέση με αυτή τη σοβαρή επίπτωση στην υγεία των ανθρώπων. Όλοι οι μελετητές από το 2010, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αστεροσκοπείο, η Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης αναφέρουν ότι τα προβλήματα υπάρχουν, αλλά δεν έχουν αρκετά δεδομένα για να κάνουν πιο σημαντικές και συγκεκριμένες προτάσεις στην πολιτεία να λάβει τα μέτρα. Δεν ξέρουμε αν είναι η ναυτιλία, αν είναι η κυκλοφορία, αν είναι η θέρμανση, δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εμείς σαν παρατηρητήριο έχουμε σκύψει στο θέμα των οξειδίων του αζότου και ήδη έχουμε δημοσιεύσει στοιχεία που δείχνουν ότι είναι ήδη 3 φορές πάνω από το όριο που θέτει η οδηγία. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι σε λίγο η οδηγία θα φέρει ακόμα πιο χαμηλά τα όρια. Και αναρωτιέται κανείς, όλες αυτές οι καινούριες προτάσεις για καινούρια κρουαζερόπλια, για περισσότερα λεωφορεία στο δρόμο, τι επιπτώσεις επιπλέον θα έχουν για τον κόσμο που ζει εκεί? Το διερχόμενο, μιλάμε για 12 εκατομμύρια κόσμος που περνάει από την Πειραιά. Δεν είναι ο πληθυσμός του μόνο γύρω στο 600.000 περίπου. Αυτοί πώς θα προστατευτούν από όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως? Με καμία μελέτη, με κανένα πρόγραμμα. Το βενζόλιο είναι τοξικό και ήθελα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.